Η αρχική ιδέα είναι ότι κάποια στιγμή στο είδος μας, όταν χωρίστηκε ο εγκέφαλος σε δύο ημισφαίρια, εμφανίστηκε το φαινόμενο, η λειτουργία της συνείδησης, η οποία είχε διάφορες, ας το πούμε, διάφορες συνέπειες. Από τη μια μεριά μας έδωσε τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε το ερέθισμα το οποίο έρχεται, να το επεξεργαζόμαστε σε έναν μπάγκο εργαστηρίου εσωτερικό προτού αποκριθούμε σε αυτό, αλλά έδωσε και πολλά άλλα. Ήταν ανάγκη εξελικτική για να επιβιώσει το είδος, έπρεπε να αναπτυχθεί η συνείδηση. Ωστόσο, οι συνέπειες της ήταν πολλαπλές. Μας έδωσε, μεταξύ των άλλων, και την ικανότητα της αυτοσυναίσθησης. Δηλαδή, να μπορώ να πω «εγώ είμαι». Ο αυτοπροσδιορισμός του να νιώθω ότι έχω μία προσωπική ταυτότητα η οποία με διαφοροποιεί από τους άλλους ανθρώπους. Αυτό δημιούργησε επίσης πάρα πολλά θέματα, δημιούργησε έναν τρομακτικό εσωτερικό διάλογο μέσα μου, με την έννοια ότι πολλές φορές είναι σαν να μιλώ στον εαυτό μου και πολλές φορές να αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ως έτερον, ως άλλον. Πώς λέμε όταν κάποιος είναι μυθισμένος και λέει ότι δεν ήμουν εγώ που τα έκανα αυτά, άλλος ήταν, εγώ δεν είμαι αυτό. Η συνείδηση λοιπόν έχει αυτό το αποτέλεσμα, γιατί η συνείδηση δουλεύει σε στενό φόκους. Η εστίασή της είναι μικρή, γιατί πρέπει να ξεχωρίζει τη λεπτομέρεια. Γι' αυτό, για να μπορούμε να επιλέγουμε πολλαπλές οδούς αποκρίσεως στα διάφορα ερεθίσματα της ζωής. Ο ψυχικός μας χώρος είναι τεράστιος, χωράει τα πάντα μέσα. Αποθηκεύονται κάθε λογής βιώματα, μνήμες, και όχι ακριβώς όπως ο Φρόιντ θεωρούσε το ασυνείδητο πλέον σαν ένα είδος σκουπιδαριού απαγορευμένων επιθυμιών, αλλά είναι ό,τι δεν μας εξυπηρετεί στην επιβίωση του τώρα. Και έτσι δεν θα μείνω σε αυτό, αυτό θα το αναπτύξω αρκετά στην επόμενη, του Απριλίου θα είναι ξανά η υπενθύμηση αυτή. Στην προηγούμενη μείναμε πάρα πολύ σε αυτό, γιατί μιλούσαμε για το φαινόμενο του έρωτα στην προηγούμενη, που στηρίζεται, τουλάχιστον στην προσέγγιση που αναπτύξαμε εδώ, σε ένα μεγάλο ποσοστό στη λειτουργία των κομματιών που είναι εκτός συνείδησης. Ας το πούμε σε έναν χώρο σκιερό, σκιάς, που δεν έχει σχέση ούτε με καλό, ούτε με κακό, ούτε με ηθικό κομμάτι. Ό,τι δεν γνωρίζω για μένα. Και επομένως η συνείδηση πιάνει, και η αυτοσυνείδηση πιάνει ένα ορισμένο ποσοστό της ύπαρξής μου. Από τον τρόπο δε λειτουργίας του εγκεφάλου ξέρουμε σήμερα ότι η διαδρομή που κάνει οποιοδήποτε ερέθισμα διατρέχοντας τις νευρονικές οδούς και διακλαδώσεις στον εγκέφαλο για να καταγραφεί τελικά ως εμπειρία, κάθε φορά είναι μοναδική. Ξέρουμε σήμερα από την νευροφυσιολογία ότι η εμπειρία εγγράφεται πάντοτε στο εδώ και τώρα και μέσα από μοναδικές διαδρομές μέσα στα νευρονικά μονοπάτια του εγκεφάλου μας. Κάτι που σημαίνει στην πράξη ότι ποτέ δεν επαναλαμβάνεται τίποτα. Η εμπειρία εγγράφεται σε τρία επίπεδα ταυτοχρόνως πάντοτε. Στο νοητικό, στη σωματική μας διάσταση και στο συναισθηματικό. Σώμα συνέστημα είναι μια αφαιρεσία αυτό που λέω τώρα, γιατί σώμα συνέστημα ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Το διαχωρίζω για λόγους καθαρά κατανόησης και δομής αυτή τη στιγμή. Αν η εμπειρία μας εγγραφόταν μόνο νοητικά, τότε θα ήταν άχρηστο το δικό μας επάγγελμα. Θα κάναμε όπως μια συνταγή. Ξέρεις, έγινε αυτό στη ζωή σου, τότε, αυτό, εκείνο ή τώρα έγινε. Το παίρνεις, το διαβάζεις, ευχαριστώ πολύ, άλλαξε, αφού δεν με βολεύει αυτό, θα αλλάξω λοιπόν. Θα περισσεύαμε εμείς. Δεν γίνεται όμως αυτό, γιατί νοητικά μπορούμε να αλλάξουμε μία εμπειρία, το νοητικό της κομμάτι, να την αντιληφθούμε διαφορετικά. Αλλά συναισθήματα και καταγραμμένα κυταρικά σωματικά βιώματα εξακολουθούν να ισχύουν. Γι' αυτό λέμε, μα δεν θέλω να κάνω αυτό, δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ, ας πούμε, κάποιον. Μου κάνει κακό, είναι βλαβερός, είναι τοξικός. Και ωστόσο,
Πήρα να δω τι κάνεις, χρόνια πολλά, μήπως έγινε κάτι. Ξαφνιάζει ο ίδιος μας ο εαυτός, ο οποίος αντιτίθεται στην απόφαση που έχει πάρει ο νους μας. Απόδειξη, πόσες φορές βάζουμε στόχους, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, αύριο θα σηκωθώ το πρωί, θα κάνω τις δουλειές μου όλες και τελικά τίποτε, κάθομαι βλέπω σειρές και τεμπελιάζω την άλλη μέρα. Γιατί είναι άλλη η ανάγκη μου, είναι άλλος άλλη η πράξη του εαυτού μου και άλλος ο προσδιορισμός πολλές φορές που κάνω με τον εγκέφαλό μου. Αυτό σημαίνει η μοναδικότητα της εμπειρίας λοιπόν και ο τρόπος που λειτουργούμε σημαίνει στην πράξη ότι είμαστε όντα μοναδικά. Δεν μπορούμε να μοιραστούμε την εμπειρία μας και στα τρία της στρώματα ποτέ. Μπορούμε να την περιγράψουμε μόνο. Πράγμα που σημαίνει ότι ερχόμαστε στην έννοια της υπαρξιακής μοναξιάς, ως υπάρξεις δηλαδή. Δεν γεννιόμαστε και πεθαίνουμε μόνο μόνοι. Ζούμε απολύτως μόνοι, βασιλιάδες και μοναδικοί κάτοικοι ενός ιδιωτικού υποκειμενικού βασιλείου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι διαπροσωπικά είμαστε μόνοι. Διαπροσωπικά μπορούμε να κάνουμε σχέσεις και μάλιστα θαυμάσιες σχέσεις, ιδιαίτερα εάν δεν φορτώνουμε τον άλλον με το βαρύ καθήκον να μας λύσει την υπαρξιακή μας μοναξιά, που είναι ένα από τα τέσσερα αδιέξοδα της ύπαρξής μας. Είναι η υπαρξιακή μοναξιά, η ματαιότητα, θάνατος, απώλεια και το άγχος μπροστά στην ελευθερία της επιλογής. Είναι αδιέξοδα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε για όλα αυτά. Και φορτώνουμε στους άλλους την ανάγκη μας να ξεπεράσουμε πολλές φορές κάποια από αυτά τα δεδομένα, κυρίως την υπαρξιακή μας μοναξιά. Αντίθετα, οι σχέσεις λειτουργούν τόσο περισσότερο όσο απαλλάσσουμε τον άλλον από το βάρος αυτό και τον αντιμετωπίζουμε σαν μια ξεχωριστή οντότητα με την οποία σχετιζόμαστε εμείς διαπροσωπικά. Άλλωστε, για σκεφτείτε λίγο αυτό που λέγαμε τόσες φορές στις άλλες ομιλίες. Το βιβλίο της σχέσης, πότε το γράφουμε? Το γράφουμε με τον άλλον κοινά ελάχιστες ώρες της μέρας. Πάρα πολύ λίγο χρόνο. Φεύγω στη δουλειά μου, φεύγει στη δουλειά της. Συνεχίζει ο καθένας, γράφει το δικό του αντίγραφο. Συναντιόμαστε το βράδυ και ο καθένας έχει γράψει τα δικά του μέσα. Και πρέπει να κάνουμε ένα τέριασμα, να δούμε αυτό που βάλα εγώ ταιριάζει με αυτό που βάλες εσύ, πώς είναι. Δεν είναι διόλου δεδομένο, διότι όταν δεν έχουμε φυσική επαφή, η σχέση συνεχίζεται με την εσωτερικευμένη εκδοχή του άλλου μέσα μας. Αυτή λοιπόν είναι η βάση της προσέγγισής μου, η υπαρξιακή μοναξιά, η μοναδικότητα της εμπειρίας και η μοναδικότητα του καθενός μας. Είμαστε σχεσιακά όντα γιατί ακριβώς έχουμε την ανάγκη του προσδιορισμού μέσα από τις πράξεις μας στο περιβάλλον. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ένας ρωτιστόνας κρούσος που έμεινε δεν ξέρω πόσα χρόνια στο νησί μόνος, πώς φυσιολογικά συνάντησε άλλους ανθρώπους μετά. Όταν ξέρουμε ότι στα Λευκά και Ελιά σε τρεις εβδομάδες κάποιος τρελαίνεται μέσα λόγω απουσίας ερεθισμάτων και έλλειψης ακριβώς δυνατότητας αυτοπροσδιορισμού. Είναι αδύνατον να θα χαθούμε στο φαντασιακό μέσα μας. Εάν δεν πάρουμε αποκρίσεις από το περιβάλλον και από άλλους ανθρώπους οι οποίες θα μας βοηθήσουν να χτίσουμε την αυτοσυναίσθησή μας. Είμαστε όντα επίσης ανασφαλή, ρηγμένα από το πουθενά στο πουθενά. Δεν ξέρουμε πού πάμε, από πού ήρθαμε, τι κάναμε, πώς είναι τα πράγματα. Δεν ελέγχουμε τίποτε από τα φυσικά γεγονότα. Τα πάντα μπορούν να συμβούν την κάθε στιγμή. Και έχουμε μία ανασφάλεια, τεράστια υπαρξιακή. Άρα έχουμε την ανάγκη να ερχόμαστε κοντά. Έχουμε την ανάγκη εγκύτητας. Να είμαστε μαζί, κοντά. Όταν αυτή η εγκύτητα δεν λειτουργεί με την έννοια της προσδοκίας να μου λύσει την υπαρξιακή μου μοναξιά, αλλά μπορούμε απλά να είμαστε μαζί, γιατί μαζί μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στα πράγματα, είναι η βάση για να δημιουργηθεί μια συντροφική σχέση. Και ας το πούμε ότι η προϋπόθεση αυτή δίνει την έννοια της... Έχουμε την εμπειρία της αγάπης. Θεωρώ ότι το όριο είναι το θέμα της επόμενης. Θα γίνει τον Απρίλιο, θα σας πω για την ημερομηνία αυτό. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι
η αυτοσυναίσθησή μου είναι αυτή που είναι, δεν σε θεωρώ υποχρεωμένο να μου λύσεις την υπαρξιακή μου μοναξιά, σε σέβομαι σαν μια ξεχωριστή οντότητα και ύπαρξη και έτσι η σχέση μας με ένα, πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι αυτό, ξεπερνά και εμένα, κάνω μια υπέρβαση. Ξεπερνώ εμένα, εσύ ξεπερνάς εσένα και δημιουργούμε ένα σχεσιακό χώρο και το συναίσθημα που έχουμε είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο βίωμα, ας πούμε ότι είναι η αγάπη. Ταυτοχρόνως όμως έχουμε και φαντασία σαν όντα. Και η φαντασία μας επιτρέπει να βλέπουμε στα πράγματα και στους άλλους ανθρώπους αυτό που εμείς θέλουμε. Από σκιές δέντρων που τα παίρνουμε για τέρατα, έως τους ανθρώπους που ερωτευόμαστε και θεωρούμε ότι είναι ο ιδανικός άλλος, επειδή τον βλέπουμε και μας ταιριάζει, μας αρέσει εν πάση περιπτώσει. Με τον έρωτα σαν μια ανάγκη να, να ανοιγόμαστε προς τα έξω. Αν δεχτούμε ότι ο θάνατος είναι εντροπία, η τάση προς την αταξία, η τάση να αρνούμαστε το παλιό, να μην εγκαταλείπουμε το παλιό, πράγμα που σημαίνει από τη φυσική ότι ένα κλειστό σύστημα που δεν ανταλλάσσει ενέργεια με το περιβάλλον γίνεται εντροπικό, αυξάνει η αταξία μέσα, ώσπου κάποτε πεθαίνει, γιατί δεν μπορούν να ανακατατασθούν τα μέρη του. Αν ορίσουμε τον θάνατο λοιπόν σαν μια εντροπική τέτοια κατάσταση, όπου κολλούμε και δεν θέλουμε να βάλουμε ενέργεια στο σύστημά μας, μέσα καινούρια, ο έρωτας είναι ακριβώς το αντίθετο. Ανοιγόμαστε προς τα έξω και επιτρέπουμε στο σύστημά μας να αναπροσδιορίζεται, επειδή δέχεται ερεθίσματα απ' έξω, τα οποία δημιουργούν, τροφοδοτούν και με ζωική ενέργεια, αλλά και μας κάνουν να ανακατατάσσουμε αυτό που είμαστε. Μετά από καμία εμπειρία σχέσης ουσιαστικά και πράγματα τα οποία μας αρέσουν, τα κάνουμε και δινόμαστε, δεν είμαστε ίδιοι ποτέ μετά. Δεν είμαστε ίδιοι έτσι κι αλλιώς την κάθε στιγμή. Εννοώ ότι αλλάζει η αυτοσυναίσθησή μας, αλλάζει η ψυχική μας δομή, αλλάζουν πολλά πράγματα. Προχωρούμε όσο μπορούμε να έχουμε αυτό το άνοιγμα προς τα έξω. Τώρα, εδώ υπάρχει μια τεράστια σύγχυση ορολογίας. Είναι θέματα πάρα πολύ μπερδεμένα και στο δικό μας κλάδο και στη λογοτεχνία και παντού. Ο έρωτας, σαν έρωτας, έχει να κάνει, είπαμε, εμένα, με το άνοιγμα προς τα έξω. Ωστόσο, πολλές φορές, αντί να πηγαίνουμε γενικά προς το έξω, να ερωτευόμαστε τη ζωή μας, αν θέλετε, ώστε να μπορούμε να πηγαίνουμε σε ένα επόμενο στάδιο, προβάλλουμε αυτή την ανάγκη μας σε ένα άτομο. Και τότε λέμε ότι η κατάσταση του «είμαι ερωτευμένος». Και το βιώνουμε τότε όχι ακριβώς σαν ένα άνοιγμα της μοναδικότητάς μου στον κόσμο, αλλά μία απίστευτη δίψα και πείνα να μπορέσω να ενωθώ με τον άλλον, γιατί θεωρώ ότι μου έχει πάρει το κέντρο μου. Αυτή είναι μια, αν θέλετε, ειδική περίπτωση έρωτα, και είναι αυτή η οποία ενδιαφέρει εμένα και για την οποία μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, αφιερώσαμε όλη την ομιλία πάνω σε αυτό το φαινόμενο και σε αυτή την εμπειρία. Δεν θα ασχοληθούμε σήμερα, απλώς το αναφέρω. Ταυτοχρόνως, ο έρωτας δεν στηρίζεται πάρα πολύ στη φαντασία. Γι' αυτό και η προσέγγιση αυτή που σας λέω, θεωρώ ότι έχει μια οντολογική βάση, με την έννοια όχι ότι έτσι είναι επειδή κάποιος το είπε, εγώ το λέω, αλλά στηρίζεται πάνω σε δεδομένα του πώς είμαστε φτιαγμένοι. Έχουμε ανασφάλεια, θέλουμε να είμαστε μαζί, αν δεν φορτώνουμε τον άλλον να αγαπούμε. Έχουμε φαντασία, πολλές φορές αυτό το άνοιγμα προς τα έξω, προς τη ζωή, το κάνουμε προσωποποιημένα σε κάποιο άτομο και με τη φαντασία μας προβάλλουμε ό,τι θέλουμε πάνω του σαν να είναι λευκός καμβάς, γι' αυτό και υπάρχει πάντοτε η διάψευση του έρωτα και ο θάνατός του μετά, όταν ο άλλος αρχίζει να αντιστέκεται στις προβολές που εμείς του κάνουμε. Και ταυτοχρόνως είμαστε σώμα, το οποίο παράγει ορμόνες, έχει ανάγκες και έτσι χρειάζεται να κινηθεί, να ζήσει τη φυσική του υπόσταση και έτσι φτάνουμε στην σεξουαλικότητά μας. Όλο αυτό δεν βάλετε και μια γαρνιτούρα ευρύτερη που είναι η ανασφάλεια της ύπαρξης,
Ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί την άλλη στιγμή. Η θέση λοιπόν της προσέγγισης αυτής που κάνουμε εδώ είναι πάρα πολύ απλή. Ότι αντίθετα με ό,τι κυκλοφορεί συνήθως ή με ό,τι, αν θέλετε, δομές και συστήματα πολιτισμικά τα οποία προσπαθούν να επιβιώσουν ακριβώς ως δομές, άρα περνούν και κάποιες αξίες και απόψεις, ότι αυτές οι τρεις ανάγκες και η υπαρξιακή μας ανασφάλεια είναι διαφορετικές. Αυτή είναι όλη η κεντρική ιδέα της προσέγγισης. Ότι είναι τρία διαφορετικά πράγματα αυτά. Το έδαφος που ανθοφορεί το κάθε ένα από αυτά τα τρία είναι τοξικό για τα άλλα. Ας πούμε, στην αγάπη πρέπει να δεχτώ τη διαφορά για τον άλλον, να αποδεχτώ τη διαφορά του από μένα, ώστε να μην τον φορτώσω με το βάρος να μου επιλύσει την υπαρξιακή μου μοναξιά. Στον έρωτα, έτσι όπως τον δουλέψαμε την προηγούμενη φορά και όχι σαν άνοιγμα προς τη ζωή ευρύτερα, στον έρωτα για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, εκεί αντίθετα βλέπω την ομοιότητα. Δεν υπάρχει, τη φαντάζομαι. Αμέσως υπάρχει διαφορά. Γι' αυτό και λέμε ότι η αγάπη σκότωσε τον έρωτα ή ότι τι ωραία που ήταν στην αρχή και τώρα που παντρευτήκαμε, ξέρω εγώ, δεν περνάμε καλά ή οτιδήποτε άλλο, δεν έρχεται η συντροφικότητα και η αγάπη. Το δε σεξ, επίσης σεξουαλικότητα, είναι μια ανάγκη, ένας τρόπος να εκφράζουμε τη σωματικότητά μας. Λειτουργεί, αυτά συνδυάζονται, αλλά δεν πάνε παρέα αναγκαστικά. Υπάρχει έρωτας, είχαμε πει την άλλη φορά, ειδικά από τον 12ο αιώνα, χωρίς καθόλου καμία σεξουαλικότητα. Υπάρχει και στη θρησκεία, υπάρχουν πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Η αγάπη μπορεί να λειτουργήσει επίσης χωρίς σεξουαλικότητα. Η σεξουαλικότητα από μόνη της, υπάρχουν ζευγάρια που κάνουν σεξ, υπάρχουν ερωτευμένοι που κάνουν σεξ και υπάρχει και σεξ για το σεξ, το οποίο κινεί μόνο τη σωματική μας υπόσταση. Το σεξ δεν χρειάζεται, είναι μια ειδική σωματική λειτουργία, είναι μια γιορτή του σώματος που ενώ είναι ολιστική εμπειρία, λειτουργεί επίσης στα τρία επίπεδα το σεξ, πιάνει δηλαδή νου, σώμα και συναίσθημα, όπως θα πούμε, θα δούμε τώρα σε λίγο, η σωματική διάσταση είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να πετάξει πέρα τα υπόλοιπα. Ακόμη και όταν κάνουμε σεξ με κάποιον που είμαστε ερωτευμένοι ή με κάποιον που αγαπούμε, έρχεται μια στιγμή στην σεξουαλική εμπειρία που φεύγουν πίσω αυτά και βγαίνει στο προσκήνιο κυρίαρχη φιγούρα, γίνεται η αίσθηση, το σώμα μας. Ότι μπορεί το όλο σεξουαλικό πλαίσιο να λειτουργήσει χωρίς καμία αγάπη και χωρίς καθόλου έρωτα, μόνον το σεξ, εκεί θα πούμε πολλά γι' αυτό παρακάτω σήμερα, είναι γεγονός και επίσης το σεξ δεν καταλαβαίνει, δεν έχει ούτε όπως ο έρωτας άλλωστε, δεν καταλαβαίνει ούτε από διαφορές, ούτε από ηλικίες, ούτε από ποιος είσαι, τι είμαι, δεν υπάρχει τίποτε σε αυτά από ένα σημείο και μετά. Η βασική θέση λοιπόν είναι ότι οι τρεις αυτές ανάγκες πάνε ξεχωριστά με γαρνιτούρα την ανασφάλεια, τη γενικότερη την οποία έχει ο άνθρωπος, σαν την υπαρξιακή ανασφάλεια την οποία έχει, και το πώς παντρεύονται όλα αυτά, το πούμε αυτό είναι της επόμενης ομιλίας το θέμα, το πώς παντρεύονται όλα αυτά ώστε να είμαστε λειτουργικοί σε μία σχέση μέσα, αντίθετα με τις επιταγές τις σημερινές που μας λέει ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε ερωτευμένοι με τον σύντροφό μας, να είναι το καλύτερο και υπεροχότερο σεξ που έχουμε κάνει στη ζωή μας και αυτός το ίδιο με εμάς, να είμαστε καταπληκτικοί φίλοι, να συζητούμε τα πάντα, να υποστηριζόμαστε στη ζωή, να πληρώνουμε εφορία, έμφυα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, λογαριασμούς, να μεγαλώνουμε παιδιά μαζί, να δούμε τι θα κάνουμε με την κρίση, όλο αυτό είναι αδύνατο να λειτουργήσει. Είναι ένα κατασκεύασμα της εποχής, ένα τερατόμορφο κατασκεύασμα της εποχής, το οποίο είναι αδύνατο να λειτουργήσει, γιατί φορτώνει τη σχέση πάρα πολύ και μάλιστα κάποιος όταν νιώθει ότι κάτι από αυτά δεν πάει καλά στη σχέση του, νιώθει και ενοχή, σου λέει φταίω, κάτι δεν κάνω καλά, κάτι δεν γίνεται καλά στην όλη ιστορία μέσα. Η βασική θέση λοιπόν όπως είπαμε είναι αυτή και τελικά δεν μπορούμε ποτέ να ορίσουμε ή να παγιδέψουμε τον άλλον, όσο και αν θέλουμε. Ο άλλος πάντα μας ξεφεύγει σαν φιγούρα, ποτέ δεν τον γνωρίζουμε. Άσχετα αν
στον έρωτα ή και στο σεξ υπάρχει η αίσθηση ότι τον γνωρίζουμε και τον κατέχουμε μάλιστα. Επί της ουσίας δεν τον γνωρίζουμε τον άλλον. Ο άλλος είναι πάντοτε μεγαλόπρεπος, αστραφτερός, περίλαμπρος, παρόν εν τη απουσία του. Πάντα. Θα πούμε την άλλη φορά γιατί και πώς. Ας το πάρουμε σαν ένα δεδομένο τώρα. Ακούγομαι δογματικός κάποιες φορές, αλλά δεν έχω το χρόνο να στηρίξω με θεωρητικά δεδομένα αυτά που σας λέω περισσότερο. Και στο κάτω-κάτω είναι μια προσέγγιση ατομική, ούτε η καλύτερη ούτε η χειρότερη. Μία από όλες η οποία υπάρχει. Επομένως, στόχος των ομιλιών αυτών είναι να κινητοποιήσει τον καθένα μας να αναλογιστεί αυτές τις λειτουργίες στον προσωπικό του κόσμο, στη ζωή του. Τι κάνει, γιατί οτιδήποτε πρημοδοτούμε από αυτά πρέπει να ξέρουμε ότι πάντα χάνουμε κάτι άλλο. Εάν έχω μία συντροφική σχέση, δεν μπορώ να έχω την απέτηση ο σύντροφός μου να είναι ο Δον Κιχώτης μου ή η Δουλτσινέα μου, πάντα, για ολόκληρη τη ζωή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξαναερωτευόμαστε τον σύντροφό μας, θα πούμε την άλλη φορά, αλλά δεν είναι κανόνας ότι πρέπει να είναι έτσι. Όταν ερωτευόμαστε και παθιαζόμαστε στη ζωή, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι το ίδιο με την αγάπη. Καμία σχέση δεν έχει. Είναι τελείως άλλο συνέστημα, βέβαια, τελείως άλλη κατάσταση και οφείλουμε να το ξέρουμε. Και όταν ποθούμε κάποιον, επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι εάν αφιερώσουμε τη ζωή μας στο να απλώς να κινούμε τη σεξουαλικότητά μας, είναι οκ, οι επιλογές προσωπικές είναι, αλλά να μην έχουμε την απέτηση ότι οι σεξουαλικοί μας σύντροφοι θα είναι αυτοί με τους οποίους θα αναπτύξουμε σχέσεις τουλάχιστον αγάπης. Κάποια στιγμή να τον ερωτευτούμε μπορούμε, γιατί η σεξουαλικότητα μοιάζει, φέρνει τον έρωτα, γιατί και τα δύο έχουν το στοιχείο της κτήσης. Θέλω να σε προσετεριστώ, να πάρω κάτι από σένα. Και στα δύο αυτά, αντίθετα από την αγάπη στη συντροφικότητα. Οπότε μοιάζουν και πάρα πολλές φορές ο σεξουαλικός πόθος μπερδεύεται με ένα συνέστημα έρωτα, που γρήγορα καταραίει όμως, όταν υλοποιηθεί η επαφή κάποιες φορές τουλάχιστον. Να ξέρουμε λοιπόν ότι αν έχουμε ως σύστημα ζωής οποιοδήποτε από αυτά, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, πάντα κάτι χάνουμε. Κάτι θα χάσουμε από τα άλλα δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση να βαδίσουν και τα τρία το ίδιο παράλληλα. Η μαγιά, να το πω, ποια είναι, να μπορούμε να τα ενορχιστρώνουμε κατά περιόδους ζωής αναλόγως με το τι χρειαζόμαστε. Συνταγή δεν υπάρχει. Προσωπική επιλογή του καθενός μας.